Τέλος. Βασίλη, πριν φύγεις, άμα είναι στην άλλη αποστολή, την έχουμε αυτή και περνάμε τώρα. Περνάμε, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, ναι. Και φέρε μας καλά, κάνουμε μια εντυπωσιακή σκάλα. Να σου πω, με ντεσέδες έχουμε για τις πόρτες εδώ. Ναι, παιδιά, παιδιά. Μην το χαλάσουμε και την καρδιά αυτό να το... Αλλά να την κάνει μόνο του, εγώ τον πάω εκεί. Όχι. Επειδή είσαι μάγκας μεγάλο, δεν είναι μάγκας, ρε. Για τον κάτω μας. Θα την κρεμίσει και τη φτιάξει. Και πάρε το έπαθο. Αλλά. Ε, πώς, έτσι. Αλλά. Μα δεν το είπα κακά, ρε. Κακά δεν υπάρχει αλλά. Υπάρχει ένα κόπο. Κλωτσάμε τον κόπο, πάρε τον κόπο πάνω σου. Εντάξει. Πολύ παλικάρι. Ο Μιχάλης καμιά φορά ξεφεύγει γιατί επειδή έχει υπάρξει ιδιοκτήτη πολλών μαγαζιών και έχει διοικήσει 120 άτομα. Έχει φέρει αυτή τη συνήθεια μαζί του, νομίζω. Δεν εκνευρίστηκε με μένα. Ο τρόπος που συμπεριφέρεται είναι σαν αρχηγός. Σαν να είναι δικό του το κτήμα μερικές φορές. Δεν το κάνει επειδή θέλει να είναι αρχηγός. Πιστέψτε με, τον ξέρω πάρα πολύ καλά. Και σαν ηθοποιός ξέρει να συνεργάζεται, είναι απίστευτος στις ατάκες του, πολύ πειθαρχημένος. Αλλά επειδή έχει κάνει πολύ καιρό αυτό το να διοικεί 120 άτομα, αυθόρμητα του βγαίνει αυτό και σε εμάς εδώ. Οπότε είναι σαν να λέει, θα φτιάξεις εσύ τη σκάλα. Δεν ξέρω, αν μου το πει η παραγωγή να φτιάξω εγώ τη σκάλα θα το κάνω. Αν μου το πει ο Μιχάλης δεν θα το κάνω, γιατί δεν θα καθορίσω ο Μιχάλης τι θα κάνω εγώ.